Τα κέντρα υγείας της Πάτρας μπορεί να έχουν επιστρατευτεί στη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο δεν έχουν απεμπολίσει την ιδιότητά τους ως προς την αντιμετώπιση μιας μεγάλης γκάμας και άλλων ασθενειών που φέρνουν στο κατόφλι τους τους πολίτες. Το έτος είδαμε πάνω, εξυπηρετήσαμε πάνω από 65.000 ανθρώπους στο κέντρο υγείας μαζί με την τέταρτη τόμη. Δεν σταματήσαμε καθόλου τη λειτουργία των ιατρείων. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ταυτόχρονα λειτουργούμε 3 ιατρία εκτά των περιστατικών. Οι διευθυντές των κέντρων υγείας της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας δηλώνουν πως οι γιατροί όλων των παρεχόμενων ειδικοτήτων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας βρίσκονται στις θέσεις τους αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες των πολιτών. Ασκούμε κανονικά και τα ιατρικά μας καθήκοντα. Υπάρχει παιδίατρος, υπάρχει πνευμονολόγος που είναι και ο υπεύθυνος της μονάδας, που συνεχίζει να βλέπει, αν και υπεύθυνος μονάδας βλέπει κόσμο. Έχουμε νευρολόγο, οφθαλμίατρο, γυναικολόγο και βέβαια είναι και η γενική γιατρή της τόμη άνω πόλης, η οποία συστεγάζεται με εμάς. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην προσέλευση στα νοσοκομεία της Πάτρας, λόγω των αυξημένων αναγκών για αντιμετώπιση περιστατικών με κορονοϊό, πλήθος πολιτών ανέβαλε και το προηγούμενο διάστημα όσο μπορούσε τη μετάβασή του εκεί. Ανάλογη μείωση προσέλευσης πολιτών διαπιστώθηκε στις αρχές και στα κέντρα υγείας. Το βλέπω σαν πολίτης, όχι σαν γιατρός, ότι υπάρχει εμπνέει μια ασφάλεια σε όποιον έρχεται και κυρίως αποτελεσματικότητα λόγω των ειδικοτήτων. Κυρίως δουλέψαμε πάρα πολύ με την άλλη συνταγράψη το τηλέφωνο πέρα από τη φυσική παρουσία. Δηλαδή με φυσική παρουσία είχαμε περίπου τους μισούς εδώ. Οι συνταγογραφήσεις προς τους πολίτες συνεχίζονται ανελειπώς, εκτονώνοντας την ασφυκτική πίεση προς το υγειονομικό σύστημα. Την εξυπηρέτησή τους από τα κέντρα υγείας επιβεβαιώνουν και οι πολίτες που σε ένα μεγάλο ποσοστό αισθάνονται πιο ασφαλείς να μεταβούν σε μια δομή της πρωτοβάθμιας υγείας παρά σε ένα νοσοκομείο που έχει δεκάδες νοσηλείες COVID-19.